Και τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα, να μείνουμε μάλλον στην ίδια θεματολογία, γιατί εν ώψη Pride είπαμε να ανοίξουμε τη συζήτηση. Κεντρικό σύνθημα του Pride είναι το ένας νόμος δεν αρκεί. Και επειδή συζητήσαμε πάρα πολύ για τον νόμο για την ισότητα στο γάμο και την τεκνοθεσία και για τους περιορισμούς που είχε, αλλά και για το πόσο βοήθησε έναν κόσμο να πάει τη ζωή του ένα βήμα παραπέρα, έχουμε τη χαρά απόψε να φιλοξενούμε έναν δικηγόρο που ασχολείται πάρα πολύ και με αυτά τα ζητήματα και με τα ζητήματα ατομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε Ελλάδα και Ευρώπη, τον κύριο Βασίλη Σωτηρόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Σωτηρόπουλο, ο λόγος σας έχουμε εδώ είναι γιατί είναι η τέλεια αφορμή για να συζητήσουμε και για αυτό το τούβλο που έχετε δίπλα σας. Συγγνώμη, το έχω εγώ το βιβλίο, το έχω σπίτι. Όπως βλέπετε, κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβώς ένα βιβλίο το οποίο το παίρνει στην παραλία. Συγγνώμη. Είναι αυτό, ΛΟΑΤΚΙ Δικαιώματα και Ελευθερίες. Το γράφει ο κύριος, το υπογράφει ο κύριος Σωτηρόπουλος. Είναι ένα απόνυμα 1.100 κάτι σελίδων, έτσι. Ακριβώς. Και μια δουλειά 2 ετών, από ό,τι μου έλεγε έξω. Το βλέπετε και δίπλα. Το βλέπετε και δίπλα. Γενικά δεν διαφημίζουμε εμείς βιβλία, ούτε συζητάμε για βιβλία. Όχι, το ξέρω και ευχαριστώ, είναι μεγάλη τιμή αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό είναι ένα σπουδαίο πράγμα. Γιατί όσο το ξεφύλλει, δεν διαβάζετε έτσι, ναι, σε περίοδο προεκλογική από εμάς, κύριε Σωτηρόπουλε. Ξεφυλίζεται όμως. Ξεφυλίζεται. Και είδα και θέλω να κοιτάξω πάρα πολύ, όταν θα έχω χρόνο το καλοκαίρι, το τι συμβαίνει. Είναι οι περιπτώσεις, είναι εντυπωσιακές, γιατί έχετε βάλει περιπτώσεις πόσο έχουν δυσκολευτεί άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας να υπάρξουν ακόμη και να πάνε στο σχολείο τους. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πραγματικές υποθέσεις όλα αυτά. Είναι υποθέσεις και από την ελληνική πραγματικότητα, από την ελληνική δικαιοσύνη. Είναι όλες οι υποθέσεις που έχουν φτάσει στα δικαστήρια, αλλά και σε ανεξάρτητες αρχές και σε άλλες χώρες. Mm-hmm. Όλες οι δυσκολίες που υπάρχουν στο χώρο της εκπαίδευσης που είπατε, πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν παιδιά, μαθητές, μαθήτριες, από όλο το χώρο αυτό, το φάσμα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και καθηγητές. Γιατί υπάρχουν και καθηγητές οι οποίοι έχουν δεχτεί διώξεις επειδή μπορεί να είναι αυτού του σεξουαλικού προσανατολισμού ή κάποια άλλη, ας πούμε, κατηγοριοποίηση. Υπάρχει ένας κόσμος εκεί έξω και ρωτώ εσάς, γιατί ξέρω ότι έχετε απάντηση να μου δώσετε. Και λόγω της συζήτησης που γίνεται, λόγω του ποσοστού στις ευρωεκλογές, της Νέας Δημοκρατίας και της ανόδου της ακροδεξιάς, να βλέπετε, προκλήθηκε πάρα πολύ ο κόσμος και τελικά στράφηκε σε πιο ακροδεξιές λύσεις και τελικά τι άλλο θέλετε πια, και κάνετε ξανά και το Pride και συνεχίζει η κοινότητα να προκαλεί. Είναι επιχειρήματα τα οποία δεν συμμερίζομαι καθόλου, θέλω να είναι σαφές. Ναι. Και είναι ένας κακοποιητικός λόγος και αυτό. Και έτσι, άλλο ένα επιχείρημα, κύριε Σωτηρόπουλε, ότι οι άνθρωποι της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ευρύτερα δεν αντιμετωπίζουν διακρίσεις και σίγουρα δεν αντιμετωπίζουν διακρίσεις οι γκέι άντρες, για παράδειγμα. Τι διακρίσεις αντιμετωπίζουν. Δεν υπάρχουν προβλήματα. Πάρα πολύ συχνό. Το έχετε ακούσει αυτό το επιχείρημα πάρα πολλές φορές. Η πιο επιφανειακή κριτική που μπορεί να γίνει, γιατί ποτέ δεν. Άμα δεν είσαι στα παπούτσια του άλλου, ποτέ δεν ξέρεις ποια θα είναι η διάκριση. Ποτέ, και δεν μιλάμε τώρα για διακρίσεις με κοίταξε κάποιο στραβά, αλλά και για προβλήματα στον χώρο της εργασίας. Ότι κάποιος μπορεί να μην παίρνει προαγωγή, γιατί υπάρχει αυτή η αιτία στην πραγματικότητα από την πλευρά της εργοδοσίας. Ένα σωρό τέτοια προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί. Αλλά αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ότι τελευταία ακούμε ότι ξαφνικά ο νόμος για την ισότητα στο γάμο ήταν μια αιτία για την τοποθέτηση. Για να συντηρητικοποιηθεί. Είναι εξαιρετικά αρνητικό να το λέει, να ακούγεται αυτό το πράγμα και από πολιτικούς πρώτης γραμμής. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν φαίνεται να υπάρχουν στοιχεία απτά για να το αποδείξει, αλλά και να το έχει, δεν το λες γιατί είναι σαν να στοχοποιείς για μία ακόμα φορά τη συγκεκριμένη κοινότητα. Δηλαδή, τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν, τα πολιτικά, τα οποία έχουν σχέση με τη διαχείριση, επιτρέψτε μου, έτσι, όταν από πέρσι το καλοκαίρι όλη η δημόσια συζήτηση είναι πότε θα έρθει ο νόμος για το γάμο και η διαχείριση που κάνει η κυβέρνηση είναι αυτή που κάνει. Τελικά δεν φταίει όμως ο κόσμος ο οποίος ασχολείται τόσο πολύ και οι δημοσιογράφοι που ανατροφοδοτούν αυτή τη συζήτηση, αλλά πώς, με ποιο τρόπο το κυβερνητικό επιτελείο διαχειρίστηκε αυτή την υπόθεση. Στο σύμφωνο συμβίωσης, ας πούμε, που ήταν η αντίστοιχη περίπτωση του 2015, ασχοληθήκαμε για ένα μήνα, ψηφίστηκε, τελείωσε. Δεν ήταν αυτό να έρχεται, να επανέρχεται, να γίνονται συζητήσεις. Τις ερωτήσεις σε δημόσια πρόσωπα, είσαστε υπέρ, είσαστε κατά, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε αυτό. Και, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια νομοθεσία η οποία είναι νόμος του κράτους. Αυτή εκφράζει την πλειοψηφία σε μια δημοκρατία, η Βουλή, η οποία έχει τελειώσει. Κύριε Σωτηρόπουλε, σας τρομάζει ο νέος συσχετισμός σε επίπεδο Ευρώπης? Μπορεί να αποτελέσει
αρχή για πισωγύρισμα σε ζητήματα ατομικών δικαιωμάτων. Θα σας πω, κανένα από αυτά τα δικαιώματα για τα οποία μιλάμε σήμερα στο χώρο αυτό, το ΛΟΑΤΚΙ, δεν θα υπήρχε αν δεν υπήρχε η Ευρώπη. Υπάρχουν πολύ βαθιά θεμέλια των ανθρώπινων δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Από αυτή την άποψη δεν με ενοχλεί γιατί, και δεν με τρομάζει, γιατί γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο αφοσιωμένοι είναι. Υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Ναι, πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεμελιακά σε αυτό το χώρο. Από την άλλη πλευρά όμως, είναι πολύ μεγάλη ανησυχία που λέτε, όταν το κοινό συντηρητικοποιείται τόσο πολύ, και αυτό μεταφράζεται σε ψήφους που τις είδαμε στις τελευταίες ευρωεκλογές, και εκεί πραγματικά είναι να δούμε ποιες αντιστάσεις θα δείξουν και οι υπεύθυνοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν τελικά οι αρχές τους, οι πατροπαράδοτες αρχές, επιτρέψτε μου να πω, για αυτό το χώρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, θα τους επιτρέψουν να αντισταθούν στις ειρήνες του. Αχ, να λαϊκίσουμε και λίγο, ας τα αφήσουμε λίγο αυτά πιο κάτω στις προτεραιότητες μας. Ναι, αυτός είναι ο κίνδυνος, πραγματικά. Και για να κλείσουμε, πείτε μου, σας παρακαλώ, αυτές οι 1100 σελίδες. Σε ποιους απευθύνονται? Προφανώς δεν απευθύνονται μόνο στα ΛΟΑΤΚΙ άτομα, απευθύνονται σε όλα τα άτομα τα οποία επιθυμούν να έχουν περισσότερη γνώση για το θέμα. Και αυτή ήταν η αφορμή που γράφτηκε. Εγώ πήρα μέρος σε ένα σεμινάριο που έκανα στους δικαστές μας το 2022, το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη, που είναι η Σχολή Δικαστών, και είδα τεράστιο ενδιαφέρον από ανθρώπους που δεν ήταν σε αυτό το χώρο, αλλά ήταν δικαστικοί, τους ενδιαφέρε πάρα πολύ το αντικείμενο. Και μόλις γύρισα στο δωμάτιό μου, λέω: τώρα ξεκινάς να γράφεις, γιατί υπάρχει ανάγκη πια από αυτούς τους ανθρώπους, τους επιστήμονες της νομικής επιστήμης, να ενημερωθούν για το τι υπάρχει. Είναι η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκαν όλα σε ένα τόμο. Θα γίνει μια παρουσίαση την Πέμπτη στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση, όπου με καλεσμένους από και ομιλητές από το χώρο αλλά και από την πολιτική θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό. Μου επιτρέπετε να πω μόνο μια κουβέντα, επειδή το ξεφίλησα και εγώ λίγο αυτό το βιβλίο. Υπάρχει ένα σχέρος του βιβλίου που αφορά πολύ τον νομικό κόσμο, η νομολογία ενδεχομένως. Αλλά επειδή μέσα γράφτηκε και ιστορίες, εγώ θα έλεγα ότι αυτό το βιβλίο αφορά και κάποιον πολίτη ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την νομική επιστήμη, γιατί μέσα από αυτές τις ιστορίες που καταγράφονται εκεί μπορεί ενδεχομένως να καταλάβει τι είναι αυτό που βιώνει ο διπλανός του, ο οποίος είχε την εντός εισαγωγικών ατυχία, να έχει μια διαφορετική σεξουαλική κατεύθυνση. Νομίζω χαίρομαι που το ακούω αυτό για τους υπόλοιπους πολίτες, και πραγματικά είναι ογκώδες, γιατί δεν ήθελα να μείνει καμία τέτοια ιστορία, είτε δραματική είτε πιο αισιόδοξη απ' έξω. Κανένα δάκρυ δεν έμεινε έξω από αυτό το βιβλίο. Κανένα δάκρυ, Ένα βιβλίο λοιπόν που έχει γραφτεί με πολλά δάκρυα αλλά και με πολλή γνώση και δουλειά, το νέο βιβλίο του κυρίου Σωτηρόπουλου, ΛΟΑΤΚΙ, δικαιώματα και ελευθερίες, 1100 σελίδες με περιπτώσεις από ολόκληρη την Ευρώπη, με νομολογίες. Καλό τάξιδο, κύριε Σωτηρόπουλε, εύχομαι να αναγνωστεί ευρύτερα. Μπας και πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Ευχαριστώ και σας περιμένω και στο Pride το Σάββατο. Θα είμαι εκεί όπως κάθε χρόνο. Να είστε καλά.